7 δείχτες πρόληψης του καρκίνου. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη φλεγμονή είναι ο απόλυτος εχθρός για κάθε ασθένεια. Ειδικά όμως στον καρκίνο και στα αυτοάνοσα, η φλεγμονή είναι η επιτομή του προβλήματος. Έτσι, είναι σημαντικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να εξετάζουμε 7 δείκτες που μπορούν να σώσουν τη ζωή μας. Νούμερο 1. CRP. Νούμερο 2. ΤΑΦΚΑΠΑΕ. Νούμερο 3. Αλβουμίνη. Νούμερο 4. Ιντερλευκίνη 6. Μία από τις 3 ιντερλευκίνες που σχετίζονται με καρκίνο. Tumor Necrosis Factor Α. AFP, α φετοπρωτεΐνη. Και τέλος, πυρηνικός παράγοντας ΚΒ. Τις 3 πρώτες εξετάσεις τις γνωρίζουν οι περισσότεροι, οπότε ας δούμε τις άλλες 4. Η ιντερλευκίνη 6 είναι ένας πολύ ιδιαίτερος δείκτης και λειτουργεί σαν αυξητικός παράγοντας, δηλαδή συμβάλλει στη δημιουργία καρκίνου. Και ποιους συγκεκριμένα τύπους, πολλαπλού μυελώματος, λέμφωμα non-Hodgkin, καρκίνο της ουροδόχου κύστης, καρκίνο του εντέρου και νεφρικό κυταρικό καρκίνο RCC. Υπάρχει όμως ένα εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο. Υψηλά επίπεδα ιντερλευκίνης 6 σχετίζονται με μετάλλαξη του γονιδίου P53. Και γιατί μας το λες αυτό? Τι είναι αυτό το γονίδιο? Το γονίδιο αυτό είναι ο απόλυτος φύλακας άγγελος που δίνει εντολή στα καρκινικά κύτταρα να αυτοκτονήσουν. Αν όμως μεταλλαχτεί, τότε δεν λειτουργεί και επιτρέπει στο καρκινικό κύτταρο να συνεχίσει να ζει. Πάμε στο δεύτερο, που είναι ο παράγοντας νέκρωσης όγκου α, TNF-α. Αυξημένα επίπεδα συνδέονται με μια σειρά καρκίνων, ειδικά όμως τον καρκίνο του μαστού σχετίζεται με αυξημένη εμφάνιση μεταστάσεων και γενικά κακή πρόγνωση για τον ασθενή. Νούμερο 3. Α-φετοπρωτεΐνη. Αυξημένα επίπεδα λοιπόν AFP στους ενήλικες υποδηλώνει την παρουσία καρκίνου του ύπατος. Νούμερο 4. Πυρηνικός παράγοντας ΚΒ-NF-ΚΒ. Είναι ίσως ο κορυφαίος δείκτης φλεγμονής που οδηγεί σε καρκίνο. Είναι ίσως ο σημαντικότερος δείκτης πρόβλεψης καρκίνου που έχει μέχρι στιγμής η ανθρώπινη επιστήμη. Ο γιατρός γενετιστής David Servan στο βιβλίο του Anti-Cancer αναφέρει πως είναι η σημαντικότερη μέτρηση που προτείνουν στους ασθενείς του για την πρόληψη καρκίνων ακόμα και χρόνια, αρκετά χρόνια πριν εμφανιστεί ο καρκίνος. Ειδικά όμως για όσους είχαν εμφανίσει καρκίνο και πρέπει να ελέγχονται για τυχόν επανεμφάνιση, είναι ακόμα σημαντικότερος δείκτης. Να θυμάστε λοιπόν, πρόληψη καλύτερα της θεραπείας και ειδικά σε άτομα άνω των 40 ετών να κάνουν μία φορά το χρόνο αυτές τις εξετάσεις ώστε να μπορούμε να προλάβουμε την εμφάνιση του καρκίνου και να την πιάσουμε στην αρχή, όπου είναι πολύ πολύ πιο εύκολο να τον εξεντώσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια σε όλους.